υπάρχει μία απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να σητίζονται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί οι οποίοι προέρχονται από άλλες περιοχές της πατρίδας μας στη λέσχη αξιωματικών Χίου. Αυτή την απόφαση εδώ και χρόνια την υλοποιούν με πολύ σεβασμό και πολύ αγάπη απέναντι στους εργαζόμενους οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα οικονομικά και έρχονται κατά διαστήματα στο νομό μας να υπηρετήσουν στα σχολεία και τα νηπιαγωγεία του νομού. Δυστυχώς φέτος με την όξυση της κατάστασης, δηλαδή της οικονομικής κρίσης, έχουμε μια περαιτέρω επιβάρηση της λέσχης αξιωματικών με ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται να συντηρηθούν, οι οποίοι προέρχονται από τα σώματα ασφαλείας, είτε είναι παιδιά, είτε είναι συγγενείς, είτε είναι εργαζόμενοι σε παραπλησίες ή παραφερείς ειδικότητες. Κατά συνέπεια υπάρχει μια επιβάρηση της λέσχης αξιωματικών, δεν υπάρχει δυνατότητα ανταπόκρισης στους μεγάλους αριθμούς και των εκπαιδευτικών οι οποίοι φτάνουν τους 130. Δηλαδή θέλω να δώσω τη διάσταση ότι δεν είναι ευθύνη της ταξιαρχίας, δεν είναι, είναι άρνηση να συμβάλλουν από την πλευρά τους. Εμείς, δηλαδή κανένας δασκάλος δεν συντίζεται εκεί? Όχι, συντίζονται ένα σημαντικός αριθμός, περίπου γύρω στα 50 άτομα. Από τους 130 που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Εμείς είχαμε μία συνάντηση με τον κύριο ταξίαρχο, είδε θετικά το ζήτημα. Δεν είναι και αυτού του ζήτημα να το λύσει, δεν έχει και τις δυνατότητες να το λύσει. Θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ότι δεν έχουμε μία αντιπαράθεση με την ταξιαρχία. Τελικά έχουμε μία καλή σχέση. Θα γίνει μία προσπάθεια να συντηρηθεί ένας ακόμα αριθμός και οι υπόλοιποι συνάδελφοι να εξυπηρετούνται με τις ώρες τρόφιμα, τα οποία θα μπορούν εκείνη την ώρα να παραγγέλνουν. Πέρα από αυτό, εμείς θα κάνουμε μία πίεση και μέσω της Δασκαλικής Ομοσπονδίας. Στη λέσχη πάλι, στη λέσχη, στρατιωτική λέσχη, ναι, θα πηγαίνουν και θα παίρνουν οι υπόλοιποι πολύ τρόφιμα. Σωστά, ναι. Από την με κάποια καταβολή ποσού δηλαδή. Έτσι κι αλλιώς καταβάλλεται ένα ποσό, αλλά το παίρνουν πίσω στη συνέχεια με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών αποδείξεων και υπεύθυνων δηλώσεων. Εμείς θα κάνουμε μία προσπάθεια και μέσω Δασκαλικής Ομοσπονδίας, γιατί αφορά όλη την Ελλάδα, και μέσω του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ειδικά στο Ακριτικό Αιγαίο, να υπάρχει μια μεγαλύτερη ανταπόκριση. Και η ανταπόκριση είναι πια να προσληφθεί κι άλλος μάγειρας ή να πάει κι άλλος μάγειρας που θα είναι έφεδρος στη λέσχη, προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στους αυξημένους αριθμούς παιδιών τα οποία χρειάζονται να συντηρηθούν. Το πρόβλημα είναι μόνο ανθρώπινο, συγγνώμη, είναι μόνο ανθρώπινο δυναμικού, είναι και θέμα υλικών, κατ' επέκταση οικονομία, οικονομικοί παράγοντες. Διότι έτσι κι αλλιώς πληρώνουν οι συνάδελφοι, καταβάλουν το αντίτιμο της υποχρέωσης. Πόσο κοστίζει δηλαδή το εγχειρηματικό? Εξαρτάται, είναι πολύ χαμηλές οι τιμές. Καταλαβαίνετε ότι και η επιστροφή των χρημάτων μας είπατε από πού γίνεται? Γίνεται ανάλογα την κατάθεση των δικαιολογητικών. Περίπου σε 3 μήνες.